πριν από 2 ολόκληρα χρόνια είχαμε μιλήσει για τα πρωτότυπα αυτοκίνητα ράλι τύπου Ditko, τα οποία κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και περισσότερο στην Ανατολική στα χέρια γρήγορων ιδιωτών. Είναι ουσιαστικά το πάντρεμα των μηχανικών μερών ενός Mitsubishi Evo με το αμάξωμα ενός σημερινού αυτοκινήτου της κατηγορίας Β, Super Mini δηλαδή. Το όλο σκεπτικό είναι η κατασκευή εντυπωσιακών αμαξωμάτων αντίστοιχων των αυτοκινήτων WRC πάνω στα οποία τοποθετούνται μηχανικά μέρη από Mitsubishi Lancer Evo 7 έως και 10 της κατηγορίας Ni. Σήμερα τα Mitsubishi Lancer δεν είναι ανταγωνιστικά με αυτά τα αυτοκίνητα της R5, R2 πλέον, λόγω μεγέθους που τα κάνει δυσκολοδίγητα στους στενούς δρόμους των ράλι και βέβαια λόγω βάρους που είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό τον R5. Και βέβαια τα περισσότερα αμαξώματα των Evo 10 και ετών είναι ταλαιπωρημένα από τη σκληρή χρήση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Ditko Prototypes? Πρώτα απ' όλα το κόστος. Ένα μεταχειρισμένο R5 στοιχίζει πάνω από 150.000 ευρώ. Ένα πρωτότυπο Ditko ολοκληρωμένο με ανακατασκευασμένα μηχανικά μέρη κοστίζει λίγο πάνω από 50.000 ευρώ. Αν μάλιστα ο υποψήφιος αγοραστής έχει ήδη ένα Lancer, το κόστος κατεβαίνει σχεδόν στο μισό. Ναι, και το αμάξωμα στοιχίζει μόλις 18.000 ευρώ. Οι επιδόσεις των Ditko είναι οριακά καλύτερες στον R5, επειδή ο κινητήρας είναι 2L turbo και όχι 1600 turbo και η τετρακίνηση της Mitsubishi είναι πολύ προηγμένη σε σχέση με την αρκετά απλή των R5. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος από μια γκάμα αμαξωμάτων όπως Polo, Fiesta, Micra, Yaris, Swift, Citroën C3 και έτσι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της δικές του αλλά και του χορηγού του. Πράγμα σημαντικό. Αυτά λέγαμε το 2020, όταν η ΟΜΑΕ δεν επέτρεπε τα πρωτότυπα αυτά, εθελοτυφλώντας. Η δικαιολογία ήταν ότι έτσι θα απαξιωθούν τα πανάκριβα R5 που έχουν έρθει στην Ελλάδα, μια και τα Ditko είναι πιο γρήγορα και πιο φθηνά και χωρίς να χρειάζονται έγκριση από τη ΦΙΑ. Σήμερα ο κανονισμός ραλί έφτασε να τα επιτρέπει, αλλά πού να βρεις πλέον Evo σε κατάσταση να γίνει ένα ανταγωνιστικό R+, έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό έφεραν το σπορ εδώ που το έφεραν.